Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε ότι υπάρχουν ευθύνες για τους τάδε και παραπέμπονται σε επιτροπή που δεν θα ήταν εξεταστική, θα ήταν άλλου είδους επιτροπή τότε. Ακριβώς. Αυτή απορρίφθηκε με βάση την πλειοψηφία της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε αυτό που ανάφερε ο κύριος Κουτσούκος και γύρισε στη Βουλή με δύο διαφορετικά διαδικαστικά που ίσως έχουν τη σημασία τους. Το μεν διαβιβαστικά. Το μεν διαβιβαστικό του Αρείου Πάγου λέει αυτό που είπε χθες και η κυρία Βούλτεψη ως κυβερνητική εκπρόσωπη τα λοιπά, λέει ότι από υπηρεσιακό καθήκον χωρίς αξιολόγηση σας τα μεταβάζουμε. Το αρχικό όμως διαβιβαστικό που με αυτό πήγε στον Άριο Πάγο τα πρακτικά αυτά τα οποία συνιστούν με αυτόν τον τρόπο που έρχονται σήμερα είναι εν είδη δικογραφίας πλέον, είναι μόνο τα πρακτικά που κατατέθηκαν, λέει ότι οι δύο εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι για θέματα διαφθοράς από τη διερεύνηση του ζητήματος, η οποία διερεύνηση ήταν από τη, η συζήτηση στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία. Συγγνώμη, θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μπορεί να συνιστούν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένους υπουργούς. Ναι, αλλά σου λέει ο κ. Κουτσούκος είναι ανακύκλωση των συζητήσεων. Όχι, κοιτάξτε να τι γίνεται. Όταν γυρίσει αυτό. Τι προσθέθηκε δηλαδή για να γυρίσει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Προσθέθηκε μια γνώμη, γιατί η συζήτηση στη Βουλή είναι συζήτηση πολιτική, δεν είναι Βουλή δικαστήριο. Μια πόλη και δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να αλλάξει και όλη αυτή η ιστορία με το περιεχθήν υπουργών. Αν ο κ. Κουίκ σηκωθεί μια μέρα στη Βουλή και να πει κύριε, ξεπουλάτε το δημόσιο πλούτο, αφήνετε για του κλέφτε και κλέβουν για. Συγγνώμη. Δηλαδή αυτό αν όχι, το πάρει κάποιος και το πάει τα πρακτικά τα σαν εισαγγελέα πάλι θα διαταθεί. Αυτή η συζήτηση είχε μέσα συγκεκριμένα. Όχι. Αν το κρίνει εισαγγελής. Οι εισαγγελείς της διαφθοράς ενάντια στη διαφθορά. Γι' αυτό έβγαλε το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό έβγαλε το Πασόκ. Αν πιάσει και όντως, αν πιάσει τι λέγεται στη Βουλή. Το Πασόκ, κοιτάξτε, έβγαλε ανακοίνωση η οποία στρέφεται ενάντια στο διαβιβαστικό που έκαναν ουσιαστικά οι εισαγγελείς που ασχολούνται με θέματα εγκλημάτων διαφθοράς. Τι ενέχει όταν το επιστρέφουν πίσω και λένε από τη διερεύνηση των στοιχείων που αναφέρονται στη συζήτηση μπορεί να προκύψουν και δέστε το. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξαναγίνεται, δεν ξαναμπαίνει στην ολομέλεια της Βουλής για να γίνει μια συζήτηση όπως αυτή που έγινε προηγουμένως ή να μην γίνει καθόλου γιατί θα λένε τα είπαμε ήδη ας πούμε ναι. Γιατί θέλετε. Υπάρχει διαδικασία σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Εγώ είμαι καινούρια, δεν θα κανονικά συστήνεται επιτροπή η οποία εξετάζει την οποία όμως αποφασίζει η ολομέλεια. Αυτό λέω. Δηλαδή είχαμε 6 μήνες, κύριε Οικονομέα, από το Δεκέμβρη που συζητήσαμε μέχρι που έκλεισε η Βουλή είχαμε 6 μήνες. Εάν από τη συζήτηση είχαν προκύψει καινούργια στοιχεία, θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει το θέμα της εξεταστικής επιτροπής. Καταλάβατε. Που είχαμε, ο φάκελος δηλαδή βάλαμε. Που ήρθε από τον πρόεδρο, είτε πάει στο αρχείο, συγγνώμη κυρία Αβαλαμπάνη, μου επιτρέπετε. Ο φάκελος που ήρθε από τους δικαστές, είτε ο πρόεδρος θεωρεί ότι δεν περιέχει τίποτα σοβαρό, διότι ένας πολίτης κάνει μία μήνυση κατά του πρωθυπουργού ότι είναι κλέφτης. Τι θα κάνει ο πρόεδρος? Όταν το θεωρεί αυτό, πάει στο αρχείο, όπως ξέρετε. Ο πρόεδρος λοιπόν ή θα την πήγαινε στο αρχείο και θα έλεγε ότι συζητήθηκε αυτό το θέμα, ή θα την ξανάφερνε στην ολομέλεια. Η ολομέλεια τι θα ξανασυζητάει για τα δικά της πρακτικά. Άρα δεν υπάρχει θέμα παραγραφής, εννοείται. Το θέμα, επαναλαμβάνω. Κύριε Σκακά, να ακούσουμε μια γνώμη για να πάμε στον κύριο Κουίκ. Για το θέμα τη παραγραφή. Καθίστε να το κλείσουμε αυτό. Δίστανται γνώμες. Γιατί ή μπορεί να υπάρξει όντως, ή μπορεί να υπάρξουν ισχυρά επιχειρήματα από το κλείσιμο τη Βουλή υπέρ τη παραγραφή όταν αυτό συζητηθεί. Και το θέμα είναι ότι έκανε ένα μήνα. Κύριε Βαλαμπάνη, καθίστε να ακούσουμε μια γνώμη και από του δύο και μετά θα συνεχίσουμε. Τελείωσε. Έκανε ένα μήνα ακριβώς η διαδρομή τη δικογραφία από τη στιγμή που έφυγε από τον Άριο Πάγο μέσω του κυρίου Αθανασίου μέχρι να φτάσει στη Βουλή και έφτασε στη Βουλή τη μέρα που έκλεισε. Βέβαια, κύκλοι της Βουλής λένε ότι μετά τη θυροκόλληση έφτασε. Αυτό τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα ο καθένας θα το κάνει. Καταρχήν, ως πολίτης αυτής της χώρας και ως εκπρόσωπος πολιτών οι οποίοι με